Μοσχάρι. Ναι. Ωραία. Δεν έχει κόκαλο. Θα το πλύνουμε λίγο. Όπου είναι να το έχω βάλει. Αν έχουμε χρόνο, το αφήνουμε μετά να στραγγίσει. Τώρα εμείς επειδή δεν έχουμε χρόνο, ελαφρώς, δεν θέλουμε να έχει υγρά το κρέας απάνω. Θα το κόψουμε σε μικρά κομματάκια. Να δω το μέγεθος λίγο στα κομματάκια που το κόβεις. Μάλιστα. Αν θέλει κάποιος να το αφήσει και πιο μικρά, δηλαδή μπορείς να το κόψεις απλά. Επειδή θέλει χρόνο να ψηθεί, θα πάρει κανένα τρίωρο για να ψηθεί σιγά σιγά το κρέας αυτό. Εγώ τι κάνω, επειδή το μοσχάρι γενικά είναι ένα κρέας που το ψιγοψίνω και τρώει χρόνο και στην κουζίνα και ηλεκτρικό. Εδώ τώρα, το κρέας θα το κοκκινήσουμε ούτως ή άλλως, θα το ξεκινήσουμε να ψήνεται και στην πορεία θα βάλουμε τα άλλα υλικά. Κάποιος αν δει ότι το κρέας του είναι πολύ, μπορεί να τα αφήσει να μαγειρευτεί, να βάλεις ένα κατσαρολάκι λίγο, να τα αφήσει να σιγοψηθεί, να τελειώσει κοκκινιστό, το φυλάς στην κατάψυξη και μια άλλη μέρα έχεις έτοιμο φαγητό. Χωρίς όμως να βάλεις κρεμμύδια και μανιτάρι για να το βάλεις κατάψυξη, μόνο το κρέας κοκκινισμένο. Okay. Πιπέρι. Ωραία. Αλατάκι. Ωραία. Το κρέας μας, κομμένο, έτοιμο. Ωραία. Ελαιόλαδο. Χρειαστούμε και άλλο, όχι μόνο αυτό. Ωραία. Κίμινο. Mm-hmm. Ντομάτες θα χρησιμοποιήσουμε σίγουρα. Πιο κάτω το χέρι σου. Εκεί. Σίγουρα πελτέ. Ναι. Δύο κουταλιές πελτέ. Και μετά, αν έχουμε μπόλικες φρέσκες. Τις ντομάτες από μέσα. Αν έχουμε μπόλικες φρέσκες ντοματούλες, mm-hmm. βάζουμε μόνο φρέσκια ντομάτα. Αν δεν έχουμε πολλές όπως τώρα το χειμώνα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τριμμένη ντομάτα του εμπορίου. Ωραία. Παχάρι. Mm-hmm. Δάφνη. Μάλιστα. Μπόλικα κρεμμυδάκια. Για το στιφάδο και τα μανιτάρια μας. Έχουμε και αυτό τα, είναι τα απλά, το απλό το μανιτάρι και το... αυτό είναι πλευρό τους. Πώς το είπαμε, το πλευρό τους. Ωραία. Και κόκκινο κρασάκι. Θα βάλουμε... Θα χρησιμοποιήσω, επειδή το κρέας είναι αρκετό, και δεν έχω υγρά αέριο εδώ, οπότε δεν έχει πολύ δύναμη για να το σοτάρουμε το κρέας μας. Το βάζω πάντα σε δύο κατσαρόλες όταν είναι έτσι. Πολύ. Αν το κρέας δεν είναι τόσο πολύ για εμάς, είναι αρκετό. Αν είναι η μισή ποσότητα, μία κατσαρόλα. Γιατί θέλουμε να σοταριστεί το κρέας πριν ξεκινήσουμε να βάλουμε τα υπόλοιπα υλικά.
λαδάκι. Η θερμοκρασία είναι στους... Στο maximum. Maximum. Θέλουμε το μέγιστο της, της θερμοκρασίας. Αν είχαμε τώρα υγραέριο, δεν χρειάζεται να βάλουμε δύο κατσαρόλες. Γιατί το υγραέριο έχει δύναμη το μάτι, δεν πέφτει θερμοκρασία. Εδώ τώρα που είναι ηλεκτρική κουζίνα, αν βάλουμε όλο αυτό το κρέας μέσα, δεν πρόκειται να ροδίσει το κρέας. Θα βγάλει πρώτα όλα του τα υγρά, θα αρχίσει να βράζει, όχι να τσιγαριστεί όπως το θέλουμε εμείς. Θα αλλάξω λοιπόν λίγο τις κατσαρόλες για να το φέρω στο ίδιο, να μπορέσω να ρίξω μυρωδιά, αρχίζει και καταλαβαίνεις το κρέας. Μυρωδιά, μυρίζει. Τώρα σε αυτή την κατσαρόλα που έχει ροδίσει περισσότερο το κρέας από εδώ είναι ότι έτοιμο για να βάλουμε το μισό κρεμμυδάκι. Τι θα κάνω, δεν υπάρχει λόγος τώρα να έχουμε δύο κατσαρόλες, οπότε εγώ θα το γυρίσω όλο εδώ στο μεγάλο μάτι. Το ψήφι και το κρέας. Ναι, αυτό το κρέας έχει ροδίσει. Όλη αυτή τη διαδικασία την κάνουμε για να ροδίσει. Και συνεχίζουμε σε μεγάλη θερμοκρασία. Ναι, ακόμα δυνατή θερμοκρασία, γι' αυτό και το έχω αφήσει αυτό το μάτι. Σε
να κάνω εγώ, αλλά δεν ξέρω τι. Ρίχνω το κρασάκι μας. Τα αφήνουμε τώρα. Με κρεμμύδια και αυτά. Λίγο τώρα να εξαπλιστεί, να ρίξουμε τον παλιτέ εδώ. Λοιπόν. Μετά από άλλα 5-10 λεπτά που το δώσαμε, ναι, αυτή η χρόνη τώρα είναι σε ηλεκτρική κουζίνα. Επαναλαμβάνω. Λοιπόν. Εδώ τώρα θα βάλουμε κυμίνο. Ναι, λίγο κυμίνο. Αυτό είναι περίπου κάνα 2 κουταλάκια του γλυκού. Πιο λίγο. Βαχάρι, δεν το βλέπετε έτσι, δηλαδή το ρίχνω εγώ γιατί πέφτει λίγο. Βαχάρι σε αυτό το κρέας. Είναι 6 τόπου. Ναι. Πιπεράκι. Πιπεράκι. Περάκι βάζουμε αρκετό. Αλατάκι εγώ θα το ρίξω. Αλάτι θα ξαναπροσθέσουμε στην πορεία μετά που θα βάλουμε τα κρεμμύδια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα, τη δάφνη δεν τη βάζω τώρα. Τη βάζω στο τέλος γιατί πικρίζει. Βγάζεται το θέλω. Εγώ πάντα αυτά θα βάζω τα μπαχαρικά λίγο. Ναι. Ήδη καταλαβαίνεις το κύμνο. Και τώρα θα βάλουμε πρώτα τον παλιτέ. Ναι. Δύο γεμάτες. Ναι, τρεις γεμάτες. Τρεις γεμάτες. Ναι. Θα τον αφήσουμε το βαλτέ λίγο στο λαδάκι. Είναι αυτό που μου έλεγες προχθές. Ναι. Να πάρει το βαλτέ το ψήνουμε. Εμείς εδώ στο σπίτι το ψήνουμε. Άλλοι μπορούν να τον αραιώσουν σε νερό. Εγώ θεωρώ ότι παίρνει πολύ καλύτερη γεύση έτσι. Αν τον βάλεις πρώτο, τον αφήσεις λίγο στο λαδάκι να ψηθεί. Όπως εμάς μας αρέσει το κοκκινιστό να είναι έντονο, να είναι βαρύ κοκκινιστό. Άμα το θέλει πιο ελαφρύ, να βάλει λιγότερο πελτέ και περισσότερη φρέσκια ντοματούλα. Ναι. Το αφήνεις αυτό περίπου πόσο τώρα. Θα το αφήσω 2-3 λεπτάκια. Σε αυτή τη φωτιά πάντα, έτσι. Ναι. Βλέπεις ότι όσο το αφήνει αρχίζει και αλλάζει το χρώμα της σάλτσας. Ναι, γίνεται πιο αντωτικό. Και θα δεις ότι αυτό δίνει και διαφορά στη γεύση του. Τώρα θα προσθέσω πρώτα τη φρέσκια ντομάτα.
θα την αφήσω και αυτή στο λαδάκι. Τώρα, αν είμαι εμείς λίγο παραπάνω ντομάτα, δεν θα χρειαζόταν να βάλουμε τη σάλτσα. Εμείς θα προσθέσουμε, θα χρειαστούμε και λίγη σάλτσουλα. Την αφήνουμε και αυτή λίγο στο λάδι. Να πει ότι είναι πολύ σάλτσα. Δεν είναι πολύ σάλτσα, γιατί τα πέσει το μανιτάρι, τα πέσει το κρεμμύδι, χρειαζόμαστε τη σάλτσουλα. Αν το κάναμε κοκκινιστό σκέτο, δεν θα βάζουμε ούτε τόσο λάδι, ούτε τόση σάλτσα. Εδώ τώρα, όπως τα μπαχαρικά μας, θα τα δοκιμάσουμε σε λίγο να τα πείσουμε περίπου. Μπορεί να δούμε ότι θέλουμε λίγο κύμνο. Άλλος θέλει παραπάνω κύμνο, άλλος θέλει παραπάνω δάφνη. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και λίγη κανέλα εδώ, επειδή έχω το κρεμμύδι το έντονο εγώ και το μανιτάριο. Δεν θα βάλω κανέλα, άλλος θα μπορούσα να βάλει μόνο ένα κλαδάκι κανέλα. Αν ήταν μόνο κοκκινιστό, θα πετούσα και δύο κανέλες μέσα. Λοιπόν, εδώ τι κάνουμε. Βάζουμε μία κατσαρόλα με νερό να βράσει. Τα κρεμμύδια θα τα κόψουμε και μόλις το νερό αρχίσει να βράζει θα τα ζεματίσουμε, να πάρουν βράση μέσα στο νερό, να τα αφήσουμε να στραγγίσουν τελείως μέχρι να έρθει η ώρα να τα ρίξουμε μέσα. Φεύγει η σπιρτάδα του κρεμμυδιού, οπότε τρως το στιφάδο και είναι ωραίο και δεν σε στέλνει μετά στο νοσοκομείο. Και μπορούν να φάνε όλοι, ακόμα και που έχουν πρόβλημα. Τελειώσει με δεν. Ωραίο πάλι. Αυτό το αφήνουμε να βράζει. Ναι, αυτό θα το αφήσουμε λίγο, γιατί δεν έχω τώρα το πολύ δίπλα. Βλέπεις ότι όσο προσθέτω υλικά πέφτει η δύναμη από το μάτι, παρόλο που το έχω στο πολύ δυνατό μου. Θα το χαμηλώσουμε μετά για να αφήσει το φαγητό. Λοιπόν, εδώ εγώ βλέπω ότι χρειάζεται λίγη ντομάτα. Είπαμε, μας αρέσει και χρειαζόμαστε και σάλτσα εδώ. Λοιπόν, το βάλαμε περίπου το 1/3. Ναι, γιατί είναι το πιο... Εδώ τώρα τι κάνουμε, δεν έχουμε προσθέσει ακόμα νεράκι. Θα χρειαστεί να βάλουμε λίγο νερό στην πορεία που ψήνεται, γιατί εδώ θα μας πάρει χρόνο το κρέας. Εδώ για μια ώρα, μια μισή, για μη σου πω, ναι, δύο. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά βέβαια, από το 9 θα το βάλω στο 6. Θα κλείσω την κατσαρόλα μου εδώ τώρα. Αλάθα το ξαναδούμε σε λίγο για να χρειαστεί να ψιλυρώσουμε σε λίγο σίγουρα νερό. Ξαναπέσω αυτό, αλάθα. Αλλά θα ανοίξουμε την κατσαρόλα σε λίγο, σε κάνα τεταρτάκι 20 λεπτό, γιατί θα χρειαστεί σίγουρα να ψιλυρώσουμε νερό. Το κρέας θέλει εδώ νεράκι για να βράσει. Βάζουμε όμως λίγο το νερό πάντα, για να μαλακώσει το κρέας, να ψηθεί χωρίς να έχει νερά η σάλτσα μας. Γιατί όταν θα ρίξουμε το κρεμμύδι, παρόλο που το έχουμε ζεματίσει και δεν θα κατεβάσει πολλά νερά, θα κατεβάσουμε. Καρδίας που λέμε εμείς εδώ, μπορείτε να το ρίξετε το κλάμα. Θα καθαρίσουμε και θα κόψουμε τα κρεμμυδάκια. Έχω ακούσει πολλά κόλπα για να μην κλαις, λέει, καθαρίζοντας κρεμμύδι. Τολμώ να ομολογήσω ότι εμένα δεν με πιάνει τίποτα. Το ξέρω ότι θα το ρίξω το κλάμα. Πάντως, οι επαγγελματίες σεφ, ξέρω, γκοντοράμι κλπ. Λένε ότι το κόλπο είναι να μην κόψεις τη ρίζα. Να αφήσεις τη ρίζα άκοπη. Και λίγο κλάμα
Καλό κάνει για εμάς γυναίκες. Κάποια μπορεί να έχει τσακωθεί το πρωί με τον άντρα της, οπότε θα βρει και μία αφορμή να πει κλαίω γιατί, για το κρεμμύδι. Γιατί φταίει το κρεμμύδι. Οπότε, απολαύστο λέω κυρίες μου. Άλλοι μου λέγανε βάλε ένα σπίτι στο στόμα, άλλος πρέπει να φοράς γυαλί, άλλος ναι. Σοπάτε μου. Λίγο κλάμα δεν έβλεψε ποτέ κανένα. Και βλέπω ότι χρησιμοποιείς, πάω ότι είναι στιφάδο, κανονικά κρεμμύδια, δεν χρησιμοποιείς μικρά. Έλα στα μάτια, παρακαλώ. Άμα ήμουν σεφ σε κουζίνα και είχα άλλους μαγείρους να μου τα κόβουν, ίσως το έκανα. Στην προκειμένη περίπτωση. Ειδικά όταν θες τόσα κιλά κρεμμύδια, λέει. Όχι, παιδιά. Δεν είναι. Είναι μια χαρά, θα σας πληροφορώ. Δεν θα σας πειράξει καθόλου. Δεν το έχω κάνει το στιφάδο ποτέ με μικρό κρεμμυδάκι. Γιατί μου αρέσει το στιφάδο, αλλά είπα, δεν θέλω να καλυπτώνω τον εαυτό μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Η γεύση είναι ακριβώς η ίδια. Πλάμα έχει ξεκινήσει. Όχι, εντάξει, την παλεύω. Θα το κόβουμε πολύ λεπτό, βλέπεις, το αφήνουμε. Για να δούμε, περίμενε. Θα το κάνουμε ψηλά-ψηλά κομμάτια. Τώρα, όσον αφορά την ποσότητα του κρεμμυδιού, κάποιος που δεν θέλει πολλά θα μπορούσε να το κάνει και με τα μισά κρεμμύδια. Εμάς μας αρέσει το κρεμμύδι στο τσιφάδι. Τσιφάδι χωρίς πολύ κρεμμύδι δεν λέει. Ναι, αυτό τώρα είναι ανάλογα. Είναι πολλοίς κόσμος που λέει εντάξει, θέλω το κρεμμυδάκι μέσα για να πω ότι είναι τσιφάδι, αλλά εκεί είναι στο τι θέλει ο καθένας. Κάποιος άλλος σου έβαζε και παραπάνω από αυτά που βάζουμε εμείς. Να ξέρεις. Εγώ επειδή θα βάλω. Αν δεν έβαζα τα μανιτάρια, ίσως έβαζα λίγο κρεμμυδάκι ακόμα. Αλλά επειδή θα βάλουμε και το μανιτάρι, θεωρώ ότι είναι αρκετά. Μα εγώ μια φορά είχα βάλει μπόλικα κρεμμύδια και με τη σάλτσα που περίξευσε και τα κρεμμύδια μαζί, έφτιαξα μακαρόνια. Άβρα. Και τα βούλτισα. Μα πάντα με αυτό που θα μας μείνει, επειδή είναι πεντανόστιμη σαλτσούλα. Λοιπόν, εδώ τώρα. Θα προσθέσουμε νερό, αλλά όταν προσθέτουμε νερό μέσα στην κατσαρόλα, το νερό πρέπει να είναι ζεστό, ζεστό για να μην διακόπτει τη βράση του φαγητού. Οπότε θα βάλω εγώ στο δραστήρα τώρα νερό. Βλέπεις, το κλάουν είναι λίγο. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Και τι μου συνηθίζει. Λοιπόν, το νεράκι έβρα στο δραστήρα. Συμπληρώνουμε λίγο νερό, το κλείνουμε. Και το αφήνουμε. Θα το ελέγχουμε όμως. Κατά καιρούς, ίσως χρειαστεί ξανά να ρίξουμε νεράκι. Σε χαμηλή θερμοκρασία το έχω. Δυστυχώς είναι ένα φαγητό που όσο νόστιμο είναι, τόση φασαρία θέλει. Έτσι
ρίξουμε τα κρεμμύδια μας. Ωραία. Μόλις βράσει τώρα θα τα ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα. Κάτω. Λοιπόν, έχει πάρει βράση το νερό μας. Τώρα θα ρίξουμε μέσα τα κρεμμυδάκια μας. Πάμε σιγά σιγά έτσι, μην καθόμαστε. Και πόσο αρχίζει τα αφήνει να βράσει? Μόλις το δούμε αυτό τώρα, ότι αρχίζει και παίρνει βράση το νερό και μαλακώνει. Κόσει το κρεμμυδί και κάνει ένα πιο διαφανές χρώμα θα γίνει. Μάλιστα. Θα το δούμε τη διαφορά. Φαίνεται στο χρώμα ποτέ είναι έτοιμο. Ναι, δηλαδή τα αφήνεις να κάνει ένα καλό. Ναι, 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 ναι. Για να φύγει καλά. Όχι απλά να ξέπλυνα. Όχι, όχι απλά να ξέπλυνα. Στο ξέπλυνο δεν έχεις αφαιρέσει καλά τις πιτάδες. Εγώ επειδή έχω θέμα με το στομάχι μου και όποιος γενικά τον πειράζει το κρεμμύδι, έτσι θεωρώ ότι θα μπορέσει να φάει πιο καλό. Τα κρεμμύδια μας έχουν βράσει περίπου για 15 λεπτά. Μπορεί και 20. Εγώ τραβάω. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχει γίνει, έχουν ανοίξει, όταν το κάνεις έτσι, μεταξύ τους, και έχει αρχίσει και διαφανίζει το κρεμμυδάκι. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Μάλιστα. Εδώ κάτω, κάπου. Κάτι και το βαζό. Είναι έτοιμο. Θα τα σουρώσουμε. Ωραία. Θα αφήσουμε εδώ έτσι να στραγγίσουν καλά μέχρι να έρθει η ώρα να τα προσθέσουμε στο φαγητό. Α, δηλαδή θα ψηθεί πρώτα το κρέας καλά. Ναι, πρέπει να ψηθεί καλά το κρέας. Και την τελευταία στιγμή. Όχι τελευταία στιγμή, θέλουμε και αυτά χρόνο. Απλά το κρέας θέλει πολύ ώρα, είναι μοσχάρι. Κρεαματάκι μας τώρα εγώ δοκίμασα. Είναι, έχει μαλακώσει. Θέλει όμως λίγο κύμινο ακόμα. Μας αρέσει το κύμινο μας. Τώρα θα δυναμώσουμε τη φωτιά. Δεν σου πέρα. Θα δυναμώσουμε τη φωτιά λίγο. Και μόλις δυναμώσει και εδώ στην κατσαρόλα θα ρίξουμε το κρεμμύδι. Θα αφήνουμε δύο λεπτάκια. Oops. Sorry guys, sorry to interrupt your video. But unfortunately what happened is a part of the video we were filming, the file became damaged, corrupted. And despite all the hours we spent trying to fix it, unfortunately, it was not possible to do so. That doesn't mean that the rest of the video has disappeared. No, no, no. Stay tuned because it will continue. But there is a little part that is missing. So my sister, tell me what you need to know so you don't get confused. So we stopped where the onions were ready and nice and washed and the meat was cooking. So what you're not going to see in the video is the meat cooking. So the meat has now almost cooked properly. And then we add the onions and the chopped mushrooms. And we give it a nice stir and we let them all cook until everything is nice and firm and ready to be eaten. So unfortunately, that part of the video is missing. However, this is the remaining part. Στα τελευταία τώρα λεπτάκια βάζουμε και τη δάφνη. Στην αρχή την έβαζα νωρίτερα τη δάφνη. Θα βάλω λίγη δάφνη επειδή έχουμε το μανιτάρι. Τρία φιλαράκια, έτσι. Τέσσερα θα βάλω, ναι. Όταν κάνω κοκκινιστό χωρίς το μανιτάρι βάζω περισσότερη δάφνη. Εδώ δεν θα βάλω πολύ δάφνη και στο τέλος. Τα τελευταία λεπτά λέει του φαγητού. Αυτή είναι η δάφνη μας, έτσι, ωραία. Το σκεφάζουμε και σε άλλο. Οπότε έτοιμο. Είναι έτοιμο. Και the perks of the job.
προσοχή. Is I'm getting to have it fresh. Oops. A first taste. Δες πως έχει λιώσει το κρύο. Wow. The meat falls off the bone. Πατάεις. Αυτό το πατάεις. It's hot, it's hot. Oh, nice. This is out of this world. All the meat melts. The mushroom has different taste to the mushroom. Yes. Oh, and the sauce. Bye bye, folks.